Όχι, παιδιά, πού να τον φτάσω, τον ξυλούρι δεν τον πρόφτασα ποτέ. Ναι, όχι, ποτέ, ποτέ. Δεν τον πρόφτασα. Σαν παιδί είχα τη φωνή του στα αυτιά μου, ρε παιδί μου. Όταν την άκουσα νόμιζα ότι είναι ψεύτικη φωνή. Σας έχει συμβεί αυτό, να ακούτε μια φωνή και να λες ότι ρε παιδί μου είναι άνθρωπος πίσω από αυτή τη φωνή ή είναι ένας θεός. Νομίζω είναι μικρή θεή. Αυτοί που έχουν έτσι πολύ ωραία φωνή και κάτι σου βγάζει έτσι, κάτι πολύ πνευματικό, κάτι υψηλά, υψηλό, δεν ξέρω, αυτό αισθάνομαι εγώ. Μια χαρά είμαι, παιδιά. Μια χαρά, σούπερ. Να, λέω εδώ τα δικά μου. Τα ξέρετε. Να κάνουμε ένα live με κάποιον. Μ' αρέσει σήμερα να μιλάω για μουσική. Γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη. Μάνχαϊμ. Μάνχαϊμ. Χαιρετίσματα, Μάνχαϊμ. Βέλγιο, χαιρετίσματα, πουλάκια μου. Να προσέχετε, ε. Με μάσκες κυκλοφορούμε έξω, ε. Κι εγώ. Με μάσκες βάλτε και ένα λουλούδι για να φτιάξει λίγο κατάσταση. Καλά, ο Ψαραντώνης. Ναι, παιδιά. Ψαραντώνης. Άλλη φωνή τεράστια. Oh my God. Ψαραντώνης είναι ο αδερφός του Νίκου Ξυλούρη. Συνέχεια, δεν θα έλεγα συνέχεια. Νομίζω ότι είναι ξεχωριστό. Ξεχωριστό. Επίπεδο, ας πούμε, δηλαδή είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Κωστάκι μου, αγάπη μου, ομορφιά μου, Κώστας Λιόλιος, ο καλύτερος ντράμερ της Ελλάδας. Καλημέρα ψυχή μου, φιλάκια στο Ελενάκι μου, στο μωρό, σε όλους. Θάνος Γκυλετζής, I love you Θάνο. Θάνο, βγαχ, Θάνο, Θάνο. Τώρα να παίζεις λίγο βιολί, γινόταν εδώ χαμός. Επίσης, ήθελα να σας πω που σας μιλούσα για τα νόγια, γιατί χρόνο με παίρνει το συνέστημα και πάω αλλού την κουβέντα. Ήθελα να σας πω το εξής, ότι όταν λοιπόν έρθετε στην Κρήτη και πάτε στα Νόγια και κάνετε αυτό το υπέροχο δώρο στον εαυτό σας, θα συναντήσετε και θα πάτε να συναντήσετε στο Ντελίνα, Ντελίνα Resort, το Βασίλη Σκουλά. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της κρητικής μουσικής και όχι μόνο της κρητικής και της ελληνικής μουσικής τέλος πάντων, γιατί ο Βασίλης Σκουλάς τραγουδάει και κριτικά, μαντινάδες και όλα αυτά, αλλά τραγουδάει υπέροχα το έντεχνο τραγούδι. Έχουμε κάνει και μαζί κάτι υπέροχα τραγούδια. Ναι, αυτό έχεις δίκιο. Ότι λέει εδώ πέρα ένας φίλος μου Μιχάλης, αν ακούσεις κάποιες παλιές ηχογραφήσεις που τραγουδάει ο Ψαραντώνης, νομίζω ότι είναι ο Νίκος. Αχ, Θεέ μου, Ψαρονίκος, Νίκος Ξυλούρης, δεν μπορώ, δηλαδή μόνο που λέω το όνομά του είμαι τόσο πω, αυτή η φωνή γάργαρη. Πόσο τεράστια, δηλαδή δεν χωράει σε ένα να πάνε να φάνε και το γαλακτομπούρεκο με το παγωτό. Στον κύριο Βασιλή, Θάνο, το μυαλό στο φαγί. Γι' αυτό σε αγαπάω, βρε. Ναι, βρε. Ναι. Εγώ δεν τρώω τέτοια, αλλά τα παιδιά να πάνε να φάνε. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το κάνετε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι λέω. Να τι άλλη. Μίλα μας για μουσική και αν δεν μπορείς, τραγούδισέ μας. Όταν σας μιλάω για μουσική. Ιστορία αρχαία. Σκουλάς δύναμη. Ακούστε τι λέει η Άννα. Σκουλάς δύναμη, αλλά μην τον πάρεις τα σοβαρά. Μες στα αστεία είναι και τα λέει με σοβαρότητα. Αγαπάμε Κρήτη. Λοιπόν, αυτό που λέει η Άννα είναι πολύ, πραγματικά πολύ υπέροχο αυτό που λέει. Ο Βασίλης Σκουλάς είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος που έχω γνωρίσει τη ζωή μου ολόκληρη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει τόσο πολύ χιούμορ, κάνει τόσο πλάκα, όλα τα πράγματα τα κάνει, δηλαδή... εκεί που νομίζω ότι σου μιλάει σοβαρά, θα σου πει κάτι και θα σκάσεις τα γέλια, θα πεις αποκλείεται. Παιδιά, πιστέψτε με πραγματικά, άμα αγαπάτε τον εαυτό σας και τον σέβεστε, αυτό το δώρο να το κάνετε στον εαυτό σας, δηλαδή μέσα από την καρδιά μου σας το λέω. Ανόγια,
Βασίλης Κουλάς. Να πάτε, να του πείτε ότι είστε και από μένα. Πείτε, η Μελίνα μας είπε να έρθουμε εδώ πέρα. Και θα δείτε τι ωραία που θα περάσετε. Αγγλία βρέχει, ακούω. Εδώ πέρα δεν βρέχει, συγγνώμη. Εδώ δεν βρέχει. Τι να κάνουμε. Απ' τη Σιτία στα Χανιά όλη η Κρήτη αξίζει. Ποιο κλόνο του βασιλικού κόβει γης και δεν μυρίζει. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη είναι ένας μαγικός τόπος και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ πέρα. Καλαθάς power και ο Καλαθάς μέσα. Έτσι είναι, Απόστολε. Έτσι είναι ακριβώς. Μισό θέλω να κάτσω να ακούσω αυτό τι λέει η Άννα. Θες να σου πω τι μου είπε όταν ήρθε να τον δω στον Γκάζι με τον Μπάση. Πήγα να του πω συγχαρητήρια και μου λέει θέλετε φώτο. Φυσικά για ταυτότητα ή για φύση. Αυτός είναι ο κ. Βασίλης. Για ταυτότητα ή για φύση. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, αλλά νομίζω αυτό είναι ένα δώρο για τον εαυτό σου. Μαντινά, δες, ξέρω λίγες, ναι, ξέρω. Να σας πω μία. Θα σας πω αυτή που ξέρω τελευταία. Πολλές αγάπες γνώρισα μες στη ζωή στη στράτα. Όλες τις ελισμόνισα, όμως εσένα, α-α. Λοιπόν, εδώ πέρα ακούω και άλλα ωραία πράγματα. Υπήρξαν και άλλοι κριτικοί μεγάλοι καλλιτέχνες και συμφωνώ με αυτό, Μιχάλη μου, όπως ο Θανάσης ο Σκορδαλός, συμφωνώ, και ο Κώστας Μουντάκης. Έχεις απόλυτο δίκιο, είναι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, είναι υπέροχοι. Και άλλοι πολλοί. Που ναι, εννοείται ότι με αγαπάζει, μωρό μου. Είναι δυνατόν να με αγαπάς τόσα χρόνια. Δηλαδή, δεν έχω διεύθυνση, σου λέω. Εσύ φταίσαι γι' αυτό που έκανες τότε. Εσύ φταίσαι, εννοώ με την καλή την έννοια. Ότι εσύ είσαι τα γόρι μου, το καλό. Είσαι ταλεντάρα μου, η τρελή. Και μου έχεις λείψει και θα τα πούμε σύντομα, να ξέρεις. Με τον πάνω έχω, τα κανονίζω. Παιδιά, δεν μπορώ. Πρέπει να πάτε να το δείτε αυτό. Πρέπει να πάτε. Λοιπόν, Natalators λέει εδώ, official Natalators, ok. Μέλ, θα πεις μια φορά το τραγούδι Μέλισσες. Μέλισσες, ποιο είναι αυτό. Ήταν αυτό, μωρέ. Μέλισσες. Ποιο είναι το Μέλισσες, παιδιά. Δεν θυμάμαι. Το έχω ακούσει, άραγε. Ένα τόση ώρα για τα καινούργια τραγούδια, λέω, ρε φίλε μου. Α, τώρα θα σας το πω αυτό. Λοιπόν. Ναι, παιδιά, δεν θέλω να τραγουδήσω πρωί-πρωί, συγγνώμη. Τραγουδούσα χθες το βράδυ, όλο το βράδυ. Λοιπόν. Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες. Πολύ ωραίο Βελισσιώτου, ναι, οκ, το ξέρω. Λοιπόν, με ρωτήσατε τι είναι το Life is a Beach. Ωραία. Το Life is a Beach είναι μια εκπομπή. Είναι εκπομπή που θα παιχτεί το Μάιο στο Star. Ο παρουσιαστής είναι ο Χάρης Οκεγιαδάκης. Συμπαρουσιάστρια είναι η Μαρία η Μιχαλοπούλου. Μιχαλοπούλου, ναι. Και η παρέα είναι μια μαγική φωτεινή παρέα. Το Life is a Beach είναι ένα mission, είναι μια αποστολή. Η αποστολή αυτή έχει πάει ήδη στο Μεξικό και έχει κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή. Αν μπείτε και γκουγκλάρετε Life is a Beach Μεξικό θα δείτε βιντεάκια. Έχει πάει και στην Ισπανία. Το mission φέτος, η αποστολή, είναι στην Κρήτη. Και σε αυτό το mission λοιπόν με κάλεσε ο Χάρης, ο καινούριος μου αγαπημένος φίλος, να συμμετέχω κι εγώ. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στις οθόνες. Γιατί Life is a Beach σημαίνει. Τι σημαίνει, παιδιά.
Μιχαλοπούλου, ναι, η τρέλα η ίδια, όντως. Όπως τα λες. Η τρέλα η ίδια είναι η Μιχαλοπούλου. Δεν παίζεται, ασταμάτητη, πληθωρική πολύ, μαγική. Όχι, live is a beach, live is a παραλία, αγάπη μου, όχι beach. Hello, πιστεύεις ότι πήγαινα σε κάτι τέτοιο εγώ? Ότι η ζωή είναι μια παραλία. Άμα το καλοσκεφτείς, η ζωή είναι μια παραλία. Αν θέλεις να το δεις έτσι. Αν θες έτσι να δεις τη ζωή σου, άμα δεν θέλεις. Τη βλέπεις σαν ένα μαρτύριο τη ζωή. Εγώ είμαι από αυτούς που τη βλέπουν σαν μια πολύ όμορφη, πολύ όμορφη εμπειρία. Λοιπόν, αυτά. Challenge στο σκουλά. Χαχαχα. Και φύγε να κρυφτείς μετά. Όπως και να έχει, παιδιά, να έχετε μια υπέροχη Κυριακή. Τους ναυτικούς φυσικά, ναυτικοί παιδιά να προσέχετε, ο Άγιος Νικόλας να είναι μαζί σας, να σας φροντίζει που είστε μέσα στις θάλασσες και τι ζείτε κι εσείς. Είναι μια επιλογή κι αυτή. Ελπίζω να είναι συνειδητή για να την ευχαριστιέστε, αλλιώς ξέρετε πώς πάει. Λοιπόν, αυτά. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή. Σας αφήνω, σας φιλώ. Να είστε καλά.